Κύριε Δημητριάδη, καλημέρα. Καλησπέρα, κύριε Ηλιάδου, σε εσάς και στους ακροατές. Θέλω να δούμε έτσι σφαιρικά το Βαρώσι. Καταρχάς, να σας ρωτήσω τι εκκρεμεί στο ΕΔΑΔ σε σχέση με το Βαρώσι. Στο ΕΔΑΔ εκκρεμεί η υπόθεση της KV Mediterranean, η οποία έχει να κάνει με τις προσπάθειες του ΕΦΚΑΦ να πει ότι είναι δικό του το Βαρώσι. Είναι η τρίτη φορά που γίνεται αυτή η προσπάθεια. Είναι η πιο σοβαρή μέχρι τώρα. Και το ΕΦΚΑΦ λέει ότι παρόλο τον αποικιακό συμβιβασμό του 60, όπου πήραν περίπου 1,5 εκατομμύριο στερλίνες προς πλήρη εξόφληση όλων των απαιτήσεών τους, ισχυρίζονται ότι οι μεγάλες περιουσίες μέσα στο περιφραγμένο Βαρώσι ανήκουν σε αυτό το εκκλησιαστικό ίδρυμα. Ναι, και πότε θα ολοκληρωθούν αυτές οι... Περιμένουμε, οι Τούρκοι έχουν καταθέσει τις απόψεις τους, περιμένουμε να τις πάρουμε από το δικαστήριο. Θα έχουμε εμείς περίπου 6 εβδομάδες να απαντήσουμε, ακολούθως οι Τούρκοι να ανταπαντήσουν. Μετά ελπίζω η Κυπριακή Δημοκρατία να δώσει και εκείνη τις θέσεις της και θα έλεγα σε 6 με 12 μήνες θα έχουμε και την απόφαση από σήμερα. Ωραία. Ελπίζω ότι για τρίτη φορά θα αποκλείσουμε το ΕΦΚΑΦ από αυτή την προσπάθεια. Τώρα, πόσες είναι οι προσφυγές στην Επιτροπή εκείνης της περιουσίας της Τουρκίας που εδρεύει στα κατεχόμενα για το Βαρώσι? Ξέρουμε, γιατί εδώ δίνονται διάφορα νούμερα τις τελευταίες μέρες. Ναι, δεν έχουμε ακριβείς αριθμούς. Ξέραμε ότι τον περασμένο Οκτώβριο ήταν περίπου 220. Χθες διάβαζα στις εφημερίδες για 344 που έχουν να κάνουν μόνο με την περιφραγμένη πόλη της Αμοχώστου. Δεν υπάρχει τρόπος να έχουμε σίγουρες πληροφορίες. Οπότε αρκούμεθα σε αυτά που λέει η τουρκική πλευρά. Ενώ ξέρουμε πόσες είναι οι περιουσίες, πόσοι είναι οι νόμιμοι ιδιοκτήτες του Βαρωσού, έχουμε 344 υποθέσεις, αν θεωρήσουμε ότι είναι σωστό ο αριθμός που δίνουν τα τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης. Ναι, ξέρουμε ότι το υπεριφραγμένη πόλη της Αμοχώστου έχει 6.082 τεμάχια, από τα οποία 425 είναι στο παραλιακό μέτωπο, από το Κωνσταντία μέχρι το Golden Sands, το μοναστηράκι του Ξάνθου του Χατζησοντηρίου που τελειώνει ο Άγιος Μέμνονας. Κάπου εκεί είναι το παραλιακό μέτωπο. Τα φιλέτ, αν θέλετε, της πόλης της Αμοχώστου. Νομίζω ο αριθμός που έχει γίνει δεν είναι ικανοποιητικός, κατά τη δική μου άποψη. Θα έπρεπε να είχε γίνει μια πιο σοβαρή δουλειά και μια οργάνωση, ούτως ώστε άτομα που είναι ιδιοκτήτες στο παραλιακό μέτωπο να βοηθηθούν από το κράτος, από το Δήμο, από το Βιομηχανικό Επιμελητήριο, ακόμα από τους δικηγόρους της Αμοχώστου και να γίνει μια οργανωμένη προσπάθεια διεκδίκησης και προστασίας αυτών των περιουσιών. Ναι. Οι Τούρκοι τι κάνουν τώρα βασικά το τελευταίο διάστημα? Ανοίγουν παραλίες? Είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι τουρκικές κινήσεις εν ώψη της άφιξης του κύριου Ερντογάν στις 20 Ιουλίου, όπου περιμένουμε μυρολατρικά να μας πει την τύχη μας. Μέχρι τώρα έχουν χρησιμοποιήσει τους δημόσιους δρόμους, τους έχουν διορθώσει και έχουν χρησιμοποιήσει επίσης και παραλίες οι οποίες είναι δημόσιες. Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι δεν έχουν ενοχλήσει τις ιδιωτικές περιουσίες. Ενδεχόμενα, διότι σέβονται τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, περιμένουν να ξεκαθαρίσει το καθεστώς ΕΦΚΑΦ στο ΕΔΑΔ ή ακόμα σκέφτονται ότι αυτό δεν είναι η ώρα να ενοχληθεί. Δεν ξέρω τους λόγους για αυτό που κάνουν. Είναι παράνομο, είναι καθαρά παράνομο αυτό που κάνουν, παραλίες και δρόμους? Στο επίπεδο των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, οι ιδιοκτήτες είναι το κράτος, οπότε ο παραπονούμενος είναι το κράτος. Ναι. Οπότε δεν υπάρχουν ατομικές περιουσίες που επηρεάζονται, αν είναι αυτή η ανάλυση. Αν είναι η ανάλυση στο επίπεδο των Ηνωμένων Εθνών, τα ψηφίσματα 550, 789 μιλάνε για επιστροφή της περιφραγμένης πόλης της Αμοχώστου υπό την διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό από το 84-85, πότε ήταν το πρώτο ψήφισμα, οι Τούρκοι πεισματικά δεν το κάνουν και εμείς μιλούμε ότι θέλουμε να γίνει αυτό το πράγμα σήμερα. Χλωμό το βλέπω, αλλά αυτή είναι η νομική ανάλυση. Ναι. Και εσείς θεωρείτε ότι θα γίνει τι στις 20 του Ιούλη, μαύρη επέτειος της τουρκικής εισβολής?
Εγώ νιώθω διαβάζοντας τον Καβάφη ότι περιμένουμε τους βαρβάρους. Ναι. Και όλοι είμαστε εκεί σε μια απραξία που μας έφερε σε αυτή την κατάσταση. Δυστυχώς όμως λέγει κάτι άλλο ο Καβάφης και τι θα κάνουμε χωρίς βαρβάρους, έτσι που καταντήσαμε. Βέβαια, ναι. Αυτό είναι πολύ πιο ενδιαφέρον. Ναι, αλλά ακριβώς. Λέει και πολλά άλλα, αλλά ας αφήσουμε τον Καβάφη και συγκεντρωθούμε στην πραγματικότητα. Εγώ νομίζω ότι ο κύριος Ερντογάν θα έρθει και θα καλέσει τους κατοίκους ή τους ιδιοκτήτες της περιφραγμένης πόλης να έρθουν πίσω υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση, και αν δεν το κάνουν αυτό θα τους πει ότι ξέρετε, εσείς δεν ενδιαφέρεστε να πάρετε τις περιουσίες σας και εγώ θα τις δώσω στους Τούρκους, στους Τούρκους που θα αναπτύξουν αυτές τις περιοχές, διότι δεν μπορούμε εμείς να περιμένουμε πότε εσείς θα αποφασίσετε. Θα βάλω στο πλάι κάποια λεφτά ως αποζημίωση όταν και αν λυθεί το Κυπριακό και εγώ θα προχωρήσω. Αυτό το βλέπαμε από τον Ιούνιο του 19. Μας το είπε η τουρκική πλευρά. Η δική μας αντίδραση από το Υπουργείο Εξωτερικών είναι ότι είναι προεκλογικό πυροτέχνημα. Ήρθε ο κύριος Ερντογάν, θυμάστε το πίκνικ στη βροχή τον Νιόβρη πέρσι, μας το ξαναείπε, και εμείς ακόμη περιμένουμε χωρίς να κάνουμε τίποτε. Σχεδόν απολυθωμένοι αναμένουμε την τύχη μας. Τι μπορούμε, το είπα και εγώ πριν, δειλή, μοιραία, άβουλη, αλλά τι θα μπορούσαμε να κάνουμε? Πρώτον να οργανωθούμε. Το ότι δεν έχουμε ακόμα οργανωθεί και ακόμα συζητούμε διάφορα πράγματα για μένα είναι τραγικό. Και η οργάνωση αυτή θα μπορούσε να γίνει σε πολιτικό και σε νομικό επίπεδο. Όσον αφορά το πολιτικό επίπεδο, γιατί η Ευρώπη δεν μας προστατεύει από αυτές τις τουρκικές κινήσεις? Διότι δεν έχουμε αξιοπιστία. Δεν έχουμε αξιοπιστία όσον αφορά την προσπάθεια μας για συνολική επίλυση του Κυπριακού. Επάντως είναι ανατριχιαστικό αυτό, εάν η Ευρώπη δεν μας πιστεύει ότι θέλουμε συνολική λύση του Κυπριακού, ή εμείς αν πραγματικά στο τέλος δεν θέλουμε συνολική λύση του Κυπριακού, γιατί θέλουμε να κάνουμε κάποιους συμβιβασμούς, και τα δύο ανατριχιαστικά είναι. Ναι, αλλά δεν πειράζει να τα συζητήσουμε, διότι έτσι θα μάθουμε ακριβώς τι θέλουμε. Το ότι δεν μας πιστεύουν στην Ευρώπη δεν είναι μόνο ότι δεν τους λέμε τι θέλουμε για το Κυπριακό. Να θυμίσω τα 6 σημεία του πλαισίου Γκουτέρες και πού πήγε η Λιζονική Δικοινοτική Ομοσπονδία και τι θα κάνουμε με την πολιτική ισότητα από την Ελβετία μέχρι σήμερα. Έφυγε ο κύριος Ακίντζη, έχουμε τον κύριο Τατάρ, αυτά είναι τα χάλια μας. Ναι. Αυτή η κατάσταση δείχνει ότι εμείς δεν θέλουμε μια συνολική επίλυση του προβλήματος και κατά συνέπεια οι Ευρωπαίοι δεν είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν ένα-ένα κομμάτι. Αν πάμε και τους πούμε ότι εμείς αυτό θέλουμε, αυτό είναι το σχέδιο, βοηθήστε για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα, διότι εμείς είμαστε ένα κράτος δικαίου στην Ευρώπη και πρέπει τα ανθρώπινα δικαιώματα να γίνονται σεβαστά, έχουμε πιθανότητες να πετύχουμε. Έχουμε και ένα άλλο πρόβλημα αξιοπιστίας. Δεν μπορεί από τη μια να μας κατηγορούν για τα διαβατήρια μια φορά, να μας κατηγορούν για τα εκκρεμώντα διαβατήρια δεύτερη φορά και να πιστεύουμε ότι αυτό το ρεζιλίκι δεν επηρεάζει την αξιοπιστία της χώρας μας. Εδώ στη χώρα μας έχουμε σοβαρά θέματα με την κυβέρνηση. Νομίζετε οι ξένοι δεν τα διαβάζουν, δεν καταλαβαίνουν? Άρα θα έλεγα ότι η αξιοπιστία είναι το πρώτο και η οργάνωση είναι το δεύτερο. Δεν μπορούμε να πάμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και να πούμε ότι εμείς θέλουμε να συμπλέουμε με την θετική ατζέντα της Τουρκίας για την Τελωνειακή Ένωση, για το μεταναστευτικό, εφόσον υπάρχει ανάλογη πρόοδος στο Κυπριακό. Αλλά αν εμείς δεν λέμε ότι θέλουμε να λύσουμε συνολικά το Κυπριακό, τι πρόοδο θα πάρουμε? Ναι. Εμείς λέμε εκ των προτέρων διάφορα για βέτο και τα πάμε εκεί, είμαστε γατάκια. Εντάξτε, το βέτο είναι μια ηττημένη πολιτική. Ναι. Το βέτο σημαίνει ότι δεν κατάφερες να πείσεις ούτε καν την Ελλάδα να σε υποστηρίξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πας εκεί και λες ότι εγώ δεν θέλω να προχωρήσει αυτό, σας χαλώ την όλη υπόθεση διότι επιμένω. Η εξυπνάδα στην Ευρώπη, αν θες να κινείσαι ευρωπαϊκά, είναι να βρίσκεις τρόπους, να βρίσκεις συνένεση και να προχωράς για το ευρωπαϊκό κοινό καλό. Ναι. Και το ευρωπαϊκό κοινό καλό περιλαμβάνει την λύση του Κυπριακού για να υπάρχει εδώ ειρήνη, σταθερότητα, ανάπτυξη και ευημερία. Ναι. Είμαστε κομμάτι της Ευρώπης
είτε το πιστεύουμε είτε όχι, δικαιούμαστε να απολαμβάνουμε αυτά που έχει και η υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά αυτά δεν έρχονται μόνα τους, πρέπει να τα δουλέψουμε. Πρέπει να το έχεις έγνοια, να κοιμάσαι και να ξυπνάς με αυτό το θέμα και όχι οι έγνοιες σου να είναι άλλες. Μα αν δεν είναι αυτή η προτεραιότητα μας, ποια είναι? Θέλουμε να λύσουμε το Κυπριακό με την αυτοία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ξέρουμε, δεν βλέπουμε αν είναι αυτή η προτεραιότητα μας. Εντάξει, βλέπουμε και ναι. Η καλοσύνη σας που με βγάζετε να τα συζητήσουμε για μια φορά, διότι έχω την εντύπωση ότι εφελοτυφλούμε σε μερικές περιπτώσεις. Το θέμα είναι γιατί ο λαός και ειδικά οι πρόσφυγες ανέχονται αυτή την κατάσταση χρόνια τώρα και όσο περνά ο καιρός χειροτερεύουν τα πράγματα. Υπάρχει μια ανοχή και μια απάθεια. Γιατί? Το ξεγράψαμε το μισό μας το νησί, τη μισή μας πατρίδα? Στα δικά μου μαθηματικά δεν το έχω ξεγράψει. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσουμε να λύσουμε το Κυπριακό. Κατά τη δική μου άποψη η λύση συμφέρει και δεν είναι μια οδυνηρή ήττα ή ένας συμβιβασμός. Πρέπει να δούμε το θέμα θετικά, πρέπει να δώσουμε προοπτική στη χώρα μας, πρέπει να βλέπουμε το μέλλον με την ελπίδα ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε εμείς, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας να συνεχίσουν να ζουν σε αυτή τη χώρα που τόσο αγαπούμε. Μα και πρέπει κύριε Δημητριάδη η πλειοψηφία να έχει κάνει τη σούμα και να είδε ότι δεν συμφέρει οικονομικά. Δηλαδή ο καθένας έκανε το κουμάντο του, πρόσφυγας ειδικά, έκανε το κουμάντο του και έχει ξαναφτιάξει τη ζωή του και μπορεί να θεωρεί ότι αυτή θα διαταραχθεί και θα, δεν το συμφέρει οικονομικά μια λύση του Κυπριακού και είναι και οι υπόλοιποι οι μη πρόσφυγες που θεωρούν ότι θα μειωθεί η αξία της περιουσίας τους και ούτω καθεξής. Οπότε στη σούμα βγαίνει ότι δεν συμφέρει οικονομικά. Αν είναι έτσι να το συζητήσουμε, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν έχουν τεθεί τα πράγματα κάτω σωστά. Εσείς μπορείτε να φανταστείτε ένα πεζόδρομο από την Αγία Νάπα να στρίβει από το Κάβο Γκρέκο, να περνά από τον Πρωταρά, να φτάνει στη Βερίνια, να μπαίνει στην Αμόχωστο, να περνά από τη Σαλαμίνα και να φτάνει στο Πογάζι? Αυτό είναι ανάπτυξη για τη χώρα, η οποία θα έχει ειρήνη, όπου θα έρθουν ξένοι επενδυτές να βάλουν λεφτά και θα έχουμε ευημερία και δουλειές για τον κόσμο. Έτσι πρέπει να το βλέπουμε. Φανταστείτε τη χώρα μας το 2035, στα 75 χρόνια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πού θέλουμε να πάμε? Να είμαστε με αυτή την τιμένη πολιτική ή να σκεφτούμε ότι θέλουμε να δοκιμάσουμε να λύσουμε το Κυπριακό διότι ακριβώς μας συμφέρει? Και αν είναι λεφτά που μιλάμε, να σας θυμίσω τα 3 δισεκατομμύρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήταν πάνω στο τραπέζι στην Ελβετία ως κομμάτι της ανάκαμψης του νέου, της νέας κατάστασης πραγμάτων. Ναι, αυτό... αλλά γενιές ολόκληρες αναγιώθηκαν με το ότι τα ετοιμένα μυαλά και ετοιμένες πολιτικές είναι αυτοί που θέλουν, που προκρίνουν ένα συμβιβασμό για να λυθεί το Κυπριακό. Ναι, βέβαια, και όχι μόνο συμβιβασμό, προχωρήστε ακόμη ένα βήμα. Ναι. Πολλοί είναι αυτοί που μιλούν για διχοτόμηση. Mm-hmm. Φανταστήκατε το σύνορο του Εύρου να είναι εις τον Άγιο Δομέτιο? Ναι. Έχετε ποτέ αυτή την αντίληψη? Να έχουμε την Τουρκία, ή αν θέλετε να σας το πω κυπριακά, να υπάρχει Τουρκιά απέναντι? Αυτή είναι η πραγματικότητα και είναι αυτό που διακυβεύει το μέλλον μας και είναι αυτό που πρέπει από τώρα να σκεφτούμε, να προγραμματίσουμε και να αποφύγουμε, διότι αυτό θα σημάνει το τέλος της χώρας μας. Είπατε μια λέξη που δεν την έχουμε εδώ στην Κύπρο. Φανταστήκατε τη φαντασία στην πολιτική, δεν την έχουμε εδώ στην Κύπρο. Πρέπει να γίνουν τα πράγματα με οδυνηρό τρόπο να μάθουμε, δυστυχώς, κύριε Δημητριάδη. Ο Ερντογάν μας το είπε. Μας είπε ότι εμείς πάντοτε θα είμαστε πίσω. Ναι. Και είχε δίκαιο στο ότι τώρα περιμένουμε τι θα μας πει. Ναι. Ενώ αν είχαμε μια, στις 20 Ιουλίου, αν είχαμε μια οργάνωση, αν καταχωρούσαμε προσφυγές στην Επιτροπή Ακίνητης Ιδιοκτησίας οργανωμένα, με τη βοήθεια του κράτους ή του Δήμου, με το να βάλουμε προτεραιότητες για το παραλιακό μέτωπο, για τα ξενοδοχεία, με το να δώσουμε στον κόσμο μία όθηση και μία ελπίδα για το τι είναι σωστό. Επαναλαμβάνω, είναι τυχαίο ότι δεν έχουν πειράξει ακόμα τις ατομικές περιουσίες? Είναι, πιστεύω, επειδή το σέβονται
και επειδή φοβούνται ότι στην Ευρώπη αυτό θα τους εκθέσει περισσότερο. Ναι. Θα σας πω κάποιοι τώρα, σέβονται οι Τούρκοι, θα είναι το επόμενο ερώτημα. Ναι, διότι πάντα οι Τούρκοι είναι προκλητικοί, είναι έτσι και είναι βάρβαροι και άλλος πως. Οι Τούρκοι είναι εκείνοι που είναι και κάνουν τη δουλειά τους όπως εκείνοι την αντιλαμβάνονται. Αυτό εμείς πολύ δύσκολα μπορούμε να το επηρεάσουμε. Αυτό που πολύ εύκολα μπορούμε να διαμορφώσουμε είναι τη δική μας πορεία και επιμένω για λίγη φαντασία και μετά για υλοποίηση ενός σχεδίου. Από την νομική πλευρά, από το 89 με την υπόθεση Λοιζίδου, το θέμα των περιουσιών, βγήκαμε κερδισμένοι. Τώρα το πώς το διαχειριστήκαμε είναι θέμα για συζήτηση. Αλλά υπάρχει ακόμα χρόνος να περισσώσουμε περιουσίες με την ελπίδα ότι αυτό θα είναι το κίνητρο για να αρχίσει η διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού εφόσον θέλουμε συνολική επίλυση. Αλλά πρέπει να πιστέψουμε ότι μας συμφέρει να έχουμε ειρήνη. Ξέρετε ότι είμαστε σε κατάσταση κατάπαυσης του πυρός. Ναι. Δεν είμαστε κανονικό κράτος. Δεν έχουμε ειρήνη και ακούγεται η λέξη τόσο μεγαλεπίβολη, αλλά είναι και τόσο απλή. Και εύθραυστο αυτό που έχουμε, τόσο εύθραυστο αυτό που έχουμε. Ακριβώς τόσο εύθραυστο και χτίζουμε παλάτια στην άμμο ξανά. Πρέπει αυτά τα πράγματα μέσα στην Ενωμένη Ευρώπη που δυστυχώς δεν πιστέψαμε ότι είμαστε κομμάτι να κινηθούμε και να πετύχουμε. Χτίζουμε πύργου στην άμμο πια, κύριε Δημητριάδη. Περάσαμε, περάσαμε από τα παλάτια στους πύργους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Εγώ σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας και καλή